αγαπώ, λέω, σε όλους τους ανθρώπους που μου σταθήκανε. Το σ' αγαπώ, γιατί πάντα, έχει να κάνει πάντα με διάρκεια. Οπότε, αναφέρομαι σίγουρα σε ανθρώπους που περάσαν τη ζωή μου και είτε είναι ακόμη εδώ, δίπλα μου, έχοντας ανοιχτεί όλο το παλιό χαρακτήρα μου και τις παραξενιές μου και τις περιέργειές μου. Το ερωτικό σ' αγαπώ αυτή την περίοδο δεν το λέω σε κανέναν, οπότε... Κάτσε, εμείς λέγαμε παντρεύεσαι, είχαν βγει δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα έχουν 8 μήνες, 10 μήνες, έχουν... Μα τη μία γράφουνε, πώς το λένε, είστε, δεν είστε... Αφού εσείς τα γράφετε. Φώναξα, ξέσπασα, στα δύο έσπασα. Όχι, 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 δεν παντρεύτηκα ποτέ, κρυφά. Δεν παντρεύομαι σίγουρα τώρα. Και προχωράμε. Είσαι κατά. Του γάμου, ναι. Όχι μωρέ. Δεν είναι κάτι που ενώ δεν, σε, δεν το βλέπεις. Δεν είναι κάτι που δεν το βλέπω, είναι κάτι με το οποίο δεν ασχολούμαι επί τούτου γι' αυτό. Ναι. Α, πόσο είμαι 40 χρόνια, πρέπει να παντρευτώ οπωσδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είσαι από τους τύπους όμως που μπορεί να κάνει παιδί, ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτώ, όχι, όχι, να... Άνετα. Ακόμη και θα υιοθετούσα, δηλαδή δεν έχω κανένα τέτοιο, είμαι πολύ ανοιχτός στο χρόνο παιδί, πάρα πολύ. Λοιπόν, χώρισε τελικά το αγόρι, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι έκανε αυτό το λάθος, γιατί το σύμπαν μας λέει ότι σύντομα θα είναι ξανά ερωτευμένος. Ένα καλό παιδί, ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένας τραγουδιστής που βρίσκεται πολλά χρόνια στο προσκήνιο και σιγά σιγά κάνει τα βήματά του. Τώρα είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη και περνάει πάρα πολύ καλά μαζί με τον Δημήτρη Μπάση. Μήπως η πόλη είναι που τον χαλαρώνει λίγο. Μπορεί, δεν ξέρω, Μαρία μου, γιατί κάτι. Πολύ χαλαρό. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ότι είναι πολύ δύσκολο στις σχέσεις και νομίζω ότι όσο θα περνάνε τα χρόνια, τόσο και πιο πολύ θα ανοίγεται σε αυτές. Ίσως έχεις ένα δίκιο.